Καλησπέρα σας. Είμαι ο Απόστολος Ανδριανάκος από την Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου. Πριν απ' όλα, θα ήθελα να συγχαρώ την Update Productions για την εξαιρετική ημερίδα και να ευχαριστήσω προσωπικά την κυρία Έλλη Σπυροπούλου για την πρόσκληση και την τιμή που μου έκανε να είμαι μεταξύ τόσο αξιόλογων ανθρώπων και εξαίρετων προσωπικότητων. Εκπροσωπώντας τον κόσμο του διαδικτύου, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στις εξελίξεις που συνέβησαν στον κλάδο λόγω COVID. Ξεκινώντας από την κορυφή, θα πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στην ταχύτατη ψηφιοποίηση των κρατικών υπηρεσιών. Έργα τα οποία λίμναζαν επί πολλά χρόνια, υλοποιήθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο και σιγά σιγά η χώρα μας αποκτά ως κράτος και δημόσιες υπηρεσίες ισχυρό ψηφιακό αποτύπωμα. Ασφαλώς πρέπει να γίνουν πάρα πολλά ακόμη, αλλά είμαστε ήδη σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Συνεχίζοντας με τις αλλαγές που επέφερε ο κορονοϊός στην καθημερινότητά μας, θα πρέπει ασφαλώς να σημειώσουμε την ταχύτατη άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όπως συνέβη με τα capital controls, οπότε και ο κόσμος έμαθε να χρησιμοποιεί την χρεωστική πιστωτική του κάρτα, παύλα πλαστικό χρήμα, έτσι και τώρα φαίνεται ότι μάθαμε να αγοράζουμε online. Το κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων για περισσότερο από ένα μήνα ευνόησε προφανώς τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Αποτέλεσμα αυτού είναι προφανώς και αφενός να αυξηθούν σημαντικά οι ηλεκτρονικές πωλήσεις και αφετέρου να αυξηθεί η ζήτηση για κατασκευή ηλεκτρονικών καταστημάτων, αλλά συνολικά για υπηρεσίες ίντερνετ, όπως κατασκευή ιστοσελίδων, διαφήμιση στο ίντερνετ, εφαρμογές e-learning, εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επικοινωνία και πολλές άλλες υπηρεσίες του κλάδου μας. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να μου επιτρέψετε να συνδυάσω το επόμενο ερώτημα, ποιες είναι οι κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν στον τομέα της οικονομίας ώστε να θωρακιστούμε για την επόμενη μέρα και να εξειδικεύσω στο δικό μας κλάδο ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνει ο κόσμος που αναζητά υπηρεσίες του δικού μας αντικειμένου από εταιρείες του κλάδου. Στο δικό μας τομέα, λοιπόν, το πεδίο είναι ιδιαίτερα άναρχο. Δεν υπάρχει έλεγχος και δυστυχώς να μην είναι και εύκολο να υπάρχει έλεγχος στο ποιος δηλώνει ειδικός, το ποιος πουλάει τι, πόσο και ποια είναι η ποιότητα των υπηρεσιών του. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να εφιστήσω την προσοχή σε όσους αναζητούν επαγγελματίες του δικού μου χώρου. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο να αξιολογήσει κανείς τις υπηρεσίες των ειδικών σε εισαγωγικά. Αυτό που μπορεί να δει όμως είναι η ιστορία της εταιρείας, οι πελάτες της, τα έργα της, η πορεία της μέσα στον χρόνο. Αν οι πελάτες της είναι ευχαριστημένοι, προφανώς οι περισσότερες εταιρείες από εμάς έχουν τα πελατολόγια τους online. Οπότε το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς είναι να πάρει 2-3 τηλέφωνα ενδεικτικά τους υπάρχοντες πελάτες αυτής της εταιρείας που πιθανά να επιλέξει για να συνεργαστεί, για να δει αν επιτεύχθησαν οι στόχοι που είχαν τεθεί, αν είναι ευχαριστημένοι και, εν πάση περιπτώσει, να αποκτήσει μια εικόνα για αυτή την εταιρεία πριν πάρει το ρίσκο να συνεργαστεί μαζί τους, απλά επειδή ήταν κάποιοι φτηνοί ή φτηνότεροι από κάποιους άλλους. Επίσης, πολύ σημαντικό, επειδή στο διαδίκτυο, κακά τα ψέματα, τίποτα δεν είναι κρυφό, μπορεί να ρίξει μια ματιά στις αξιολογήσεις που έχουν οι εκάστοτε εταιρείες στην Google, στα social media ή όπου αλλού μπορεί να έχει γραφτεί κάτι για αυτές. Το επόμενο ερώτημα αφορά τις φιλανθρωπικές δράσεις της εταιρείας μας. Η εταιρεία μας ήταν η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε δεκτή στο ελληνικό δίκτυο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη από το 2009 κιόλας. Έτσι, δεν θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή με την κρίση που μαστίζει τους πάντες και πολύ περισσότερο τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που κάνουν αξιόλογο και αποδεδειγμένο φιλανθρωπικό έργο, η εταιρεία μας δεν θα μπορούσε να μην είναι δίπλα τους. Συνεχίσαμε λοιπόν και αυτή τη δύσκολη περίοδο να στηρίζουμε φορείς όπως το Make-A-Wish, η Αμιμόνη, η οποία φροντίζει τυφλά παιδιά με πρόσθετες αναπηρίες, το Χατζηκυριάκιο Ίδρυμα και πλήθος άλλων τέτοιων φορέων. Και φυσικά δημιουργήσαμε ειδικές προσφορές για τις εταιρείες που αντιμετώπισαν πρόβλημα λόγω του lockdown. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και εύχομαι υγεία σε όλους και κάθε επιτυχία.